και πάλι στο κανάλι μου, τα Greenland Place. Σήμερα θα παίξουμε λίγο Slug It Out 2, γιατί στο προηγούμενο μου βίντεο που ήταν Slug It Out 2, παιδιά, το είδατε πάρα πολλά άτομα. Και αφού σας αρέσει τόσο πολύ, είπα να κάνω άλλο ένα. Οπότε σήμερα έχουμε μαζέψει πάλι gems με το bug που σας είχα δείξει. Άμα δεν το έχετε δει, πηγαίνετε να δείτε τώρα το βίντεο. Και σήμερα θα ανοίξουμε αυτά τα μποξάκια μαζί με ένα dark chest και ένα power up chest, και θα προσπαθήσουμε και πάλι, παιδιά, να πολεμήσουμε τον... Σας το είχα δείξει και την προηγούμενη φορά, το τελευταίο μποσάκι που δεν τα κατάφερα να το κερδίσω, γιατί είναι απλώς πάρα πολύ OP, δεν μπορείς να το κερδίσεις, είναι πολύ δύσκολο. Αυτά που ρίχνει δεν τα διαπερνάει κανένας αλγκάρι εκτός από το Fusion Shot. Γι' αυτό και θα το χρησιμοποιήσω σήμερα. Πάμε πρώτα να ανοίξουμε αυτά που δεν χρειάζεται να δώσουμε καθόλου gems. Σμάγκλι το χρειαζόμαστε. Το άλλο έχει τόσο, δεν με πειράζει. Ω, πήραμε το Thuglet! Παιδιά, το Smuglet που έχω τώρα στο deck μου είναι η gold μορφή του Thuglet. Πάμε τώρα, παιδιά, να ανοίξουμε το Dark Chest πρώτα. Θα πάρουμε και λίγα Evolution Stones. Ω, πάντως πήραμε πολλά gems που αυτό θα μας βοηθήσει. Δύο Dark Stones δεν είναι λίγες, δεν πειράζει. Πήραμε και το Thuglet. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, θέλω να αναβαθμίσω το έχω ονομάσει τώρα το Healer, αλλά είναι το Energy Elemental. Είναι πολύ καλό και το χρειάζομαι για να κερδίσω το μεγάλο το μποσάκι. Πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ. Εντάξει, όχι πολλά gems. Όχι, παιδιά, δεν τι είχαμε. Κρίμα. Λέτε να ανοίξουμε και ένα ακόμη dark chest. Τότε μπορεί να μην ανοίξουμε το gold chest. Λέω να το ανοίξουμε. Μπορεί να μας δώσει διαμάντια. Ναι, παιδιά, πήραμε διαμάντια. Μπορούμε να το ανοίξουμε. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γι' αυτό. Παιδιά, δυστυχώς δεν μας βλέπω να το αναβαθμίζουμε καθόλου το Energy Elemental, οπότε δεν μας βλέπω να κερδίζουμε και τον άλλον. Ω, πήραμε το Vine Drill! Παιδιά, είναι πολύ καλό σαλγκάρι, όμως τώρα επειδή έχει λίγο, είναι μόλις level 1, δεν θα το χρησιμοποιήσω, γιατί είναι άχρηστο τόσο λίγο. Okay. Το Z3D, να το χρησιμοποιήσω. Δεν ξέρω αν αξίζει. Όχι, δεν θα το χρησιμοποιήσω. Πάμε, παιδιά, να παίξουμε κανένα battle. Μπας και μας τύχει κάτι καλό. Πώς λέγονται αυτά. Αυτά τα τσέστα πολύ καλά που σου δίνουν τα μποσάκια. Μπας και μπορέσουμε να τύχουμε λίγους πόντους για το Energy Elemental. Βασικά φαγητό για να το αναβαθμίσουμε. Πάμε να δούμε. Να, παιδιά, εδώ πέρα το Energy Elemental σου δίνει ζωή και μεγαλώνει τη δύναμη των αλαγκαριών, δηλαδή φορτώνουν πιο γρήγορα. Το Smuglet, όταν χτυπάει τον αντίπαλο, κάνει ακριβώς το ίδιο. Δεν σου δίνει ζωή, όμως φορτώνει τα σαλγκάρια σου σταματώντας του αλουνού. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω άμα το θυμάστε, αλλά στο προηγούμενο βίντεο είχαμε πάρει και ένα skin. Το skin του Tad Black. Να, το κανονικό είναι ο Eli Classic. Έχουμε τον Enough Railway από πιο παλιά. Ο Eli Emerald που τον παίρνουν όλοι. Και μετά είναι και ο Tad Black που αυτόν χρησιμοποιώ εγώ. Τουλάχιστον για τώρα. Μπορεί μετά να, άμα τύχω κάτι καλύτερο, να φορέσω, ξέρω εγώ, κάποια άλλη έκδοση του Eli. Να, βλέπετε, με χυλάρει λιγάκι και καθώς πετάει φορτώνει τα σαλιγκάρια μου. Ενώ το Smuglet, όταν χτυπάει τον αντίπαλο, φορτώνει τα σαλιγκάρια μου. Και αυτό είναι πολύ OP, παιδιά. Κοιτάξτε, βλέπετε, φορτώνει το Smuglet, οπότε το Smuglet φορτώνει το Energy Elemental. Που το Energy Elemental φορτώνει το Smuglet. Και όλα μαζί φορτώνουν τα άλλα μου σαλιγκάρια. Οπότε είναι πολύ καλό strat, αν έχετε αυτά τα δύο να τα χρησιμοποιείτε. Να, είδατε πως έκανε ο Tad Black. Όχι, διαφημίσεις. Βαριέμαι τώρα να περιμένω. Ελπίζω να μπορώ να βγω. Όχι. Παιδιά, γνωρίζετε τη διαφήμιση. Δεν μας δίνει λεφτά ή κάτι.
Βασικά όχι, δεν μας δίνει λεφτά, δεν μας βοηθάει. Οπότε, άμα θέλετε κατεβάστε το, εγώ δεν το έχω παίξει ποτέ, αλλά γενικά δεν μου αρέσουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Μου αρέσουν τέτοια δράσεις. Περιμένετε λίγο. Ω, παιδιά, τώρα πολεμάμε μποσάκι. Μπορούμε να τύχουμε το chest, το ειδικό που σας έλεγα, που τυχαίνεις καλά πράγματα και το ανοίγεις με λίγα gems αμέσως, αντί να περιμένεις. Να βλέπετε και τώρα απλώς παμάρουμε τα πράγματά μας μέχρι να τον διαλύσουμε εντελώς. Μέχρι ένα level 5 θα το θέλω να πάει το Energy Elemental, τουλάχιστον να μπορεί να φορτώνει σε δεύτερο size, αλλά δεν πειράζει και έτσι καλό είναι. Όμως όπως είπα θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Εντάξει, τι είναι η Nova μπροστά μας, ένα μποτάκι. Crystal Chest, το θυμήθηκα. Crystal Chest λέγονται αυτά, παιδιά. Ναι, το είπα σωστά, ωραία. Να δούμε τα τείχουμε, έχουμε 32 gems μετά από αυτό, εκτός άμα μας δώσει. 13, στο Attack, Aquabic, Thuglet, Fire Enzar! Είναι, παιδιά, καινούργιο σαλγκάρι. Το Fire Enzar, μαζί με το Narwhaddle, είναι τα προηγούμενα καινούργια σαλγκάρια. Βασικά, ναι, τα προηγούμενα. Τα καινούργια τώρα είναι, ποια είναι? Όχι, δεν είναι το Thresher, το Thresher είναι πολύ, είναι αρκετά παλιό. Είναι το Digriff σίγουρα και το Hoprock νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Είχα καιρό να παίξω το παιχνίδι και έχουν μπει αρκετά καινούργια σαλιγκάρια. Ας πούμε ο Pink, παλιά δεν υπήρχε παρόλο που υπήρχε στη σειρά. Εδώ, παιδιά, είναι όλα τα Elemental. Το καλύτερο Elemental κατά τη γνώμη μου είναι το Ice Elemental, που δεν υπάρχει κανονικά στη σειρά, αλλά ποιος νοιάστηκε, αφού είναι OP, εγώ θα παίζω μαζί του. Όταν το πάρω δηλαδή. Λοιπόν, παιδιά, ώρα να δοκιμάσουμε. Είστε έτοιμοι? Να βλέπετε το Shadow Beast. Κοιτάξτε τι κάνει άμα δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο. Κοιτάξτε. Εντάξει, αυτά που τα ρίχνουν όλοι. Πού είναι, τι γίνεται? Πραγματικά, παιδιά, δεν σας κοροϊδεύω. Άμα έχετε δει το προηγούμενο βίντεο, ξέρετε πόσο OP είναι. Τώρα τι έγινε? Τον ερφάρανε επειδή παραπονιόντουσαν οι παίχτες. Να το! Το είδατε, παιδιά! Αυτό, όσο μεγάλο και να ήταν το σαλιγκάρι μου, το χαλάει. Δεν μπορείς. Μόνο το Fusion Shot το κερδίζει. Λοιπόν, τι γίνεται, δεν θα ρίξει άλλο? Ναι, παιδιά, το κάνει για να φανώ χαζός ή ότι σας τρολάρω ή κάτι. Αλλά πιστέψτε με, δείτε το προηγούμενο βίντεο. Να, τα βλέπετε. Περνάνε μέχρι και το πάγο, περνάνε τα πάντα. Και σου κάνουν άπειρο damage. Ωραία, δεν είμαι τρελός. Ωραία, παιδιά, έλα, όχι. Παιδιά, πες να χάσουμε, ενώ είμαστε τόσο κοντά. Ναι, παιδιά, το κερδίσαμε, παιδιά. Εντάξει, πρέπει να το δούμε το βίντεο, είναι πολλά τα διαμάντια, δεν γίνεται να τα χάσουμε. Και μετά από αυτά, παιδιά, θα ανοίξουμε ένα power-up chest και ένα dark chest. Και άμα βρούμε και άλλα διαμάντια από αυτά, θα ανοίξουμε ό,τι μπορούμε. Έτσι, για να ανοίξουμε κάτι. Μπορεί να ανοίξουμε αυτό το silver chest που έχω στο lobby. Αυτό θα μπορούσε να μας δώσει μέχρι και skin, που θα ήθελα ένα νέο skin, θα ήταν πολύ ωραίο. Μερικά σκηνής είναι πολύ ωραία που έχω δει από μερικούς. Κάτσε να μην κλείσω κατά λάθος το βίντεο, προσπαθώντας να πατήσω το χ. Ωραία, πάμε. Έλα. Πάμε γρήγορα. Ναι, παιδιά, κερδίσαμε το story mode επιτέλους. Ω, είναι gold chest. Παιδιά, από αυτό μπορεί να... Fire and Jar, ωραία. Vine Drill. Πήραμε και τον Boondock, παιδιά. Παιδιά, ο Boondock είναι... Άμα δεν έχετε δει τη σειρά, ο Elysian είχε βρει ένα Boondock που τελικά ήταν το Energy Elemental. Αλλά δεν το ήξερε.
Λοιπόν, πάμε στο Dark Chest. 36, 4, ωραία, τι νέισερ. Ω, παιδιά, πήραμε το βάμπαρο! Πω ρε παιδιά, σήμερα έχουμε άπειρη τύχη! Λέω να ανοίξουμε άλλο ένα Dark Chest. Ποιο να τον νοιάζουν τώρα τα power-ups. Εντάξει παιδιά, απλώς τα παρατάω. Απλώς τα παρατάω. Εντάξει, πιστεύω ότι πρέπει να παίξουμε με όλα μας τα καινούργια σαλιγκάρια. Ποιο άλλο πήραμε? Πήραμε τον Boondock. Και πήραμε και αυτό το Vanisher, πως το λέγανε. Δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Νάτος. Ο Fire Enzar, τι Vanisher. Πήραμε παιδιά και το Vine Drill, όμως τι λέτε να το χρησιμοποιήσουμε, αξίζει, αντί για τον Boondock. Μπα, ας παίξουμε αν είναι άλλο ένα. Λοιπόν, εδώ παιδιά δεν θα τα πάω τόσο καλά γιατί είναι μέσα αυτός. Να βλέπετε παιδιά, μου χάνει λίγο damage. Αλλά φορτώνει μερικά μου φορτώνει τα σαλιγκάρια μου. Αυτό παιδιά, ξέρετε τι, αυτό, κοιτάξτε, βλέπετε, μου παγώνει λίγο αυτά, επειδή φορτώνει πιο γρήγορα. Άμα δεν το έχετε παρατηρήσει, τουλάχιστον για μένα φαίνονται πιο όμορφα αυτά. Το τριγύρο των σαλιγκαριών, το οποίο πατάς για να το φορτώσεις, μου φαίνεται πιο ωραίο από τον Μίγκουλ. Και έτσι με τον Boondock χιλάρουμε. Παίρνουμε πίσω τη ζωή που χάνουμε από τα ghouls. Να βλέπετε παιδιά ότι είναι πολύ αδύναμος, επειδή είμαστε κι εμείς αδύναμοι και δεν έχει φορτώ και είναι το και τώρα φόρτωσε λίγα σαλιγκάρια. Επειδή ανάλογα πως είναι η ζωή που σου δίνουν τα σαλιγκάρια σου, προσπαθεί το παιχνίδι να μην κάνει πολύ ουπί τον αντίπαλο, για να μην στεναχωριούνται οι παίχτες που δεν είναι τόσο καλοί. Πολύ ευγενικό εκ μέρους του. Αλλά όταν είσαι πολύ καλό, σε τρελαίνει με ουπίλες αντιπάλους. Κάτι που δεν μου αρέσει τόσο. Να παιδιά, βλέπετε τώρα μας έπιασε και άρχισε να σπαμάρει και εκείνος. Αλλά δεν πειράζει, τον έχουμε. Δεν νομίζω να χάσουμε. Εντάξει, κερδίσαμε. Είχαμε αφού μέσα το Arachnet που το έχω πολύ δυνατό. Εντάξει. Αυτά παιδιά από το σημερινό βίντεο. Είδατε το κανάλι Greg Need Plays, κάντε like, subscribe, χτυπήστε το καμπανάκι γιατί θα κάνω upload συχνά. Αυτά, τα λέμε. Γεια σας. Α, όχι, κάτσετε. Λέω να ανοίξουμε και αυτά. Ω, πήραμε 6 meter. Εντάξει, παιδιά. Καλό, πολύ καλό. Και πήραμε για τον Boondock επιτέλου, για το Elemental. Το ξέρω παιδιά ότι είπα ότι θα κλείσω, αλλά τώρα βλέπω εκεί πέρα ότι έχουμε και μποσάκι που δίνει καλά πράγματα, οπότε λέω να το παίξουμε. Αν συμφωνείτε κι εσείς, πιστεύω ότι δεν θα σας βλάψουν ένα λεπτό παραπάνω. Ο Μάιμι παιδιά ήταν ο πιο παλιός, ο boss, πριν 2 updates, ο Μάιμι ήταν το τελευταίο boss, βασικά πριν 3, αλλά καταλάβατε. Και ήταν αρκετά OP, αλλά τώρα εδώ πέρα, στο player vs player, είναι εντελώς αδύναμος. Βασικά, όχι player vs player, στα duos, είναι αρκετά αδύναμος από ότι είναι στο story mode. Και έφυγες. Τώρα δεν πειράζει, τι να τα κάνουμε, 20 διαμάντια, τα παίρνουμε πανεύκολα με το bug. Αχ, Θεέ μου. Προφανώς θα μας δείξει διαφήμιση. Τουλάχιστον είναι ένα από ωραίο παιχνίδι. Απλώς λίγο παλιά η διαφήμιση. Είναι 4 updates πιο πριν. Σπαστικό λίγο αυτό, αλλά δεν πειράζει. Εμείς θα βγούμε. Θα ανοίξουμε το Crystal Chest που θα μας δώσει, πιστεύω, καλά πράγματα. Και αυτό ήταν για σήμερα. Γεια σας παιδιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τα λέμε.